Ισοπαλία και πρώτη θέση για την εθνική μας. Ναι, είναι ένα σπουδαίο κατόρθωμα των κοριτσιών. Για πρώτη φορά η ελληνική ομάδα γυναικεία περνάει πρώτη στον όμιλό της. Αυτά τα κορίτσια που πέρσι οι μικρές εθνικές ομάδες για πρώτη φορά πέρασαν και δύο, φέτος κάνουν ακόμα ένα κατόρθωμα. Περνάνε πρώτο στον όμιλο απέναντι σε μια ομάδα που είναι στις παγκόσμιες δυνάμεις, στη Σουηδία. Παρόλες τις δυσκολίες που έχουμε στην Ελλάδα και ειδικά στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να πω πολλά συγχαρητήρια για τη διοργάνωση, ειδικά στους ανθρώπους των σταδίων μας σκλάβωσαν με τον τρόπο τους, με τη συμπεριφορά τους και στην ΕΠΣ για τη διοργάνωση και πολλά συγχαρητήρια σε όλο το team της ΕΠΟ, στα παιδιά που έτρεχαν μέρα νύχτα και στους συνεργάτες μου, γιατί πραγματικά βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Είδαμε στο δεύτερο παιχνίδι της εθνικής μας εδώ στην ΑΦΠΑΚΤΟ να έχει πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, ο κόσμος πιστεύω ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει και αγκαλιάζει το γυναικείο ποδόσφαιρο. Πάρα πολλά παιδάκια παίζουν, νέα παιδιά. Παίζουν πλέον νέα κοριτσάκια ποδόσφαιρο και πιστεύω ότι σιγά σιγά κάνουμε μεγάλα βήματα, αργά βέβαια, αλλά μεγάλα βήματα προόδου και θα φέρουμε και άλλο κόσμο στο γήπεδο. Να είστε καλά.